Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις αποκλίσεις της γλωσσικής εξέλιξης και το ρόλο του λογοθεραπευτή. Κοντά μας η κυρία Αγγελική Πατρικάκου, λογοθεραπεύτρια, υπεύθυνη του τμήματος λογοθεραπείας στο Μητέρα. Πείτε μας, ποιος είναι ο ρόλος του λογοθεραπευτή? Ο λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός που ασχολείται με τις διαταραχές της επικοινωνίας λεκτικής ή μη λεκτικής. Πιο συγκεκριμένα με τις διαταραχές του προφορικού και του γραπτού λόγου, της φωνής και της ομιλίας σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και υπερήλικες. Δραστηριοποιείται στον χώρο της διάγνωσης, της πρόληψης, φυσικά της θεραπείας αποκατάστασης και της έρευνας των διαταραχών αυτών. Ποια είναι τα δείγματα στην προσχολική ηλικία που θα οδηγήσουν ένα γονέα σε εσάς? Θα έρθει σε εμάς ο γονέας όταν το παιδί στην ηλικία των 4 παρουσιάζει διαταραχή ρυθμού που επιμένει, η ομιλία του δεν είναι πάντα κατανοητή, δεν σχηματίζει σωστά οργανωμένες προτάσεις για να εκφραστεί, το βλέπουμε να δυσκολεύεται να αφηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα, δεν έχει κατακτήσει την κοινωνική χρήση του λόγου, είναι παρορμητικό και δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μία δραστηριότητα στον χρόνο που απαιτείται. Πότε ένας γονέας πρέπει να απευθύνεται σε εσάς? Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι γονείς συνήθως είναι οι πρώτοι που παρατηρούν ότι η λεκτική επικοινωνία του παιδιού τους δεν ακολουθεί την αναμενόμενη ανάπτυξη και τότε προβληματίζονται. Φυσικά το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, το ίδιο και στη γλωσσική εξέλιξη. Υπάρχουν όμως βασικά αναπτυξιακά ορόσημα, στα οποία όταν παρατηρείται σημαντική απόκληση, αυτό θα πρέπει να ενισχύσει τον γονέα και να αναζητήσει τον ειδικό που θα εκτιμήσει το πρόβλημα.